Λοιπόν, γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι ήταν για μας το τελευταίο χαρτί όσον αφορά την προσπάθεια παραμονής στην κατηγορία. Είχαμε αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία αποτελεί από τις πιο βαριές φανελές στην κατηγορία αυτή. Μια ομάδα η οποία έκανε ένα καταπληκτικό πρώτο γύρο. Για 10 συνεχόμενες αγωνιστικές είχε εξαιρετική εικόνα. Είχαμε παρατηρήσει ότι στα τελευταία 4 παιχνίδια δεχόταν με ευκολία γκολ. Και προσπαθήσαμε όλη αυτή τη εβδομάδα να δουλέψουμε πάρα πολύ στο επιθετικό κομμάτι. Κάποιες αδυναμίες που έχει ο Ατσαλένιος όσον αφορά την αμυντική του συμπεριφορά και το αμυντικό transition. Πράγμα το οποίο έγινε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ενώ είχαμε δύο κλασικές ευκαιρίες από κόρνερ, από αντεπίθεση, δεν κατορθώσαμε να προηγηθούμε. Θα έλεγα ότι ήταν ένα νευρικό πρώτο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά, αυτό που κοιτάξαμε ήταν με τα παιδιά και αυτό που του είπα στο ημίχρονο, ότι επειδή ίσως αυτό να είναι το τελευταίο 45 λεπτό στην κατηγορία, θα πρέπει να τα δώσουμε όλα, να διατηρήσουμε όποιες ελπίδες υπάρχουν. Πραγματικά τα παιδιά μέσα μπήκαν, έκανε ένα καταπληκτικό 15 λεπτό. Πετύχαμε 3 όμορφα γκολ και εκεί θεωρώ το παιχνίδι τελείωσε. Για μας παραμένει δύσκολη κατάσταση, κακά τα ψέματα. Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι ευχαριστημένος πάρα πολύ, γιατί από την πρώτη μέρα που έχω έρθει στην ομάδα, ένα μήνα ακριβώς, έχω πει ότι η ομάδα αυτή διαθέτει ποιότητα. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Εγώ είμαι ένας προπονητής, ο οποίος κάποιοι με χαρακτηρίζουν εργασιομανή, αλλά δεν αφήνω τίποτα στην τύχη του. Η ομάδα πάει έτσι μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Και αν στο το σφύριγμα το λεφτούμε την ιερά πέτρα, η ομάδα έχει σωθεί ή έχει παραμείνει στην κατηγορία, θα το δούμε τότε. Για άλλη μια φορά, να πω για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά ότι η πρώτη μου νίκη στις επαγγελματικές κατηγορίες γίνεται με μια ομάδα όπως είναι ο Ατσαλένιος. Εύχομαι στον κύριο Σουτζή, τον Μανώλη, καλή επιτυχία από εδώ και πέρα και σε εμάς θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Καταρχήν, ξεκινώντας, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον Γιώργο και την ομάδα του για την νίκη που κάναν. Εμείς ήρθαμε εδώ με στόχο, γιατί πλέον τα περιθώρια έχουν στενέψει, να πάρουμε την νίκη. Νομίζω στο πρώτο ημίχρονο είχαμε κάποιες ευκαιρίες για να μπορέσουμε να το σκοράρουμε, όμως και θεωρώ ότι πλέον δεν υπάρχει συγκέντρωση μας στην ομάδα μας. Δεν γίνεται στο πρώτο ημίχρονο να έχουμε κόρνερ και να βγαίνουμε στην αντεπίθεση 4 ποδοσφαιριστές του Μιλοποτάμου και εμείς προφανώς κάτι φταίει. Νομίζω στο πρώτο ημίχρονο είχαμε πολύ περισσότερες ευκαιρίες στην ομάδα του Μιλοποτάμου και ίσως θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει ένα γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο και με το ξεκίνημα του παιχνιδιού φάγαμε ένα γκολ και από την ώρα που φάγαμε τον γκολ, νομίζω, δεν ξέρω, πολύ κοντά πριν κοπάσουν οι πανηγυρισμοί των παιχτών του Μιλοποτάμου, φάγαμε και δεύτερο γκολ και αυτά τα γκολ φτηνά γκολ. Φτηνά. Δηλαδή, αποστημένα, γιατί δεν μαρκάρουμε, γιατί δεν είναι αυτό, γιατί δεν τον άλλο. Οι δικαιολογίες κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν. Ο πρώτος που αναλαμβάνει την ευθύνη είμαι εγώ. Πραγματικά, εγώ είμαι υπεύθυνος, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή και οι παίχτες πρέπει να πάρουν τις ευθύνες τους. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μπορέσουμε να μαζευτούμε, να δουλέψουμε και να καταλάβουμε σε τι κατάσταση πλέον έχει μπει η ομάδα. Εγώ μόνο αυτό θέλω να πω στους παίχτες μου,